Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Lifestyle και σήμερα φυσικά με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και σε διαφορετικό χώρο, έτσι. Και σε διαφορετικό τόπο, μπορώ να πω. Λοιπόν, να καλησπέρισω εδώ το παρεάκι μου. Καλησπέρα. Λενιό μου, καλησπέρα. Τι μου κάνεις, καλά, είμαι καλά, με σφοδάμε. Αυτός είσαι, λοιπόν, περνάμε υπέροχα. Λοιπόν, Πέτρε, τι μου κάνεις, πώς πας. Περνάμε τέλεια. Δεν σε τάση, τι ανεβασμένη διάθεση είναι. Ήρθαμε λίγο στην περιοχή σου, έτσι, στο αυτό. Ε, νομίζω αισθάνεσαι κάπως, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο χώρο, στο ηλιοτρόπαιο, ένα υπέροχο beach bar, εδώ στα Λεπτοκαριά. Και πίνουμε χυμούς, ωραίους χυμούς, ωραία ποτά εδώ πέρα. Εδώ να δείξουμε τα ωραία το κοκτέιλ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Λεπτοκαριά καταρχήν, σε ένα υπέροχο beach bar ηλιοτρόπιο λοιπόν. Θα περάσουμε υπέροχα, μείνετε κοντά μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Και τι δεν έχουμε, τραγούδι, έτσι. Έτσι, χορό, τραγούδι, και σήμερα, θέματα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά θα δείξουμε στην εκπομπή μας, ξέρετε τι. Τι. Εφέ κινηματογραφικά. Α, έτσι. Τι δηλαδή, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Τι θα κάνουμε, θα σου κόψω το χέρι. Θα μου κόψω το χέρι, παιδιά, θα μου κόψω το χέρι. Σοβαρά μιλάς, θα φαίνεται σαν να μην έχω χέρι. Όχι, θα το φαίνεται κομμένο κανονικά. Σοβαρά. Ναι. Α, δηλαδή θα τρέχει αίμα, όμως δεν πειράζει. Τι θα είναι, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή thriller, κυρίες και κύριοι. Thriller. Κομμένα κεφάλια, κομμένα πόδια, χέρια. Λοιπόν. Θα πιούμε υπέροχα κοκτέιλ. Αυτό που είναι πολύ βασικό, εδώ που είναι καλό. Θα τραγουδήσουμε. Θα πούμε ωραία θέματα. Ωραία θέματα, πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχουμε και θεατρικά θεματάκια, τα οποία θα τα αναλύσουμε όλα. Αυτά όμως σε λίγο, κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα δούμε χορηγούς εκπομπής. Πάμε σε χορηγούς και σε λίγο μαζί, μην φύγει κανείς. Πάμε. Δύο hotels, τρεις εξωτικοί προορισμοί, ένα καλοκαίρι απολαύσεων στον τροπικό του παραδείσου. Παλίνι Beach, Άφος Παλάς, Σύμαντρο Beach Hotel. Κρυστάλλινες παραλίες, beach bars, πισίνες, εστιατόρια, sport center, ταβέρνες. Έχεις τον τρόπο να τα ζήσεις όλα. Μόλις 40 λεπτά από το αεροδρόμιο Μακεδονία, στην Καλυθέα Χαλκιδικής. Κρατήσεις 23740-22100. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας λοιπόν καθημερινά. Να καλησπερίσουμε και τους καινούριους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στο παρεάκι μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί στην παρέα μας έχουν έρθει δύο νέα παιδιά, δροσερά παιδιά, τα οποία είναι σε αυτό το χώρο λοιπόν, στο ηλιοτρόπιο Beach Bar εδώ στην Λεπτοκαριά. Να καλησπερίσω, προηγούνται οι κυρίες βέβαια, έτσι, την Ευελίνα. Καλησπέρα, Ευελίνα μου. Καλησπέρα. Και το Χάρη, ο οποίος. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σου πω ότι το βγάλαμε από τη θάλασσα, έτσι. Ναι, και ήρθε κατευθείαν με το μαγιό, εδώ πέρα έσκασε. Δηλαδή και να ζηλέψουμε. Το έχει κάνει και να ζηλέψουμε κατευθείαν. Για να ζηλέψει και ο κόσμος πάρα πολλά για να έρθει εδώ πέρα στην καταπληκτική παραλία του ηλιοτροπίου. Λοιπόν, παιδιά, γιατί να διαλέξει ο κόσμος καταρχήν να έρθει εδώ πέρα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ένα χώρο ο οποίος σημίζει εξωτικό μέρος. Βλέπουμε και από τα δέντρα, έχει καταπληκτική ομορφιά, έχει καταπληκτικό σερβις. Η κυρία προηγούμενη και εγώ βέβαια μέσα. Mm-hmm. Και όχι μόνο εμένα, και άλλα παιδιά. Είμαστε δεσμευμένοι εδώ πέρα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Σαν ομάδα είστε δεμένοι, είναι πώς είναι, δηλαδή. Συνεργάζεστε καλά. Ψέματα. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του προσωπικού. Βεβαίως, υπάρχει ευγενή άμυλα όλου του προσωπικού μεταξύ μας. Είμαστε και φίλοι πάνω απ' όλα, βγαίνουμε για έξω, δεν έχει σημασία εδώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι φοίνικες που έχουν εδώ στον χώρο. Είναι, μιλάμε, γι' αυτό μοιάζει και για εξωτικό χώρο. Και η παραλία, μιλάμε, είναι φοβερή κάτω. Θα μας πεις περισσότερα για τη θάλασσα, για το νερό, πώς είναι.
Τι βλέπετε κιόλας? Βαθιά, καθαρή, έτσι, πες τα όλα. Καθαρή, καθαρότητα, είναι ρηχή. Από παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες μπορούν να είναι να απολαύσουν το μπάνιο τους. Το βραδάκι, τι έχουμε, τι γίνεται εδώ στο μαγαζί? Το βραδάκι, ο χώρος είναι υπέροχα φωτισμένος, ακόμη πιο ωραία, φαίνεται πολύ πιο όμορφα δηλαδή από την μέρα. Για να πιεις το ποτάκι σου χαλαρά, να ερεμήσεις, να ξεκουραστείς από την υπόλοιπη μέρα. Είναι... ενδείκνυται δηλαδή για βραδινή διασκέδαση ο χώρος. Παιδιά, πολύ κοντά, έτσι. Θέλω να πω τελικά, υπάρχει, γιατί λένε ότι διανύουμε κάποια, όχι λένε, διανύουμε κάποια περίοδο οικονομικής ύφεσης, οικονομική κρίση. Τελικά ο κόσμος διασκεδάζει. Η νεολαία έρχεται. Βεβαίως και διασκεδάζει, βεβαίως και έρχεται. Αυτά είναι όλα στο μυαλό. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να περάσει καλά, δεν είναι ανάγκη να ξοδέψει τα τρελά του. Μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Οι τιμές είναι καταρχήν πολύ φθηνότερες από προηγούμενες περιόδους, ακόμη καλύτερες από πολλά μαγαζιά. Οπότε μπορεί να έρθει να απολαύσει το ποτό του χωρίς να ξοδευτεί και πάρα πολύ. Ξέρω κάτι, αυτό πηγαίνει με εξαπλώστρες. Τι ισχύει? Οι εξαπλώστρες, φίλοι μου, είναι δωρεάν. Έρχεσαι, πίνεις το καφεδάκι. Αυτό, αυτό θέλω να τονίσουμε, παιδιά, γιατί όσοι επιτοπλίζουν πάρα πολλοί επισκέπτες πηγαίνουν στα νησιά. Πηγαίνουν σε ένα beach bar γιατί πληρώνουν. Και πληρώνουν εξαπλώστρα. Γύρω στα 15 ευρώ μία εξαπλώστρα και μία ομπρέλα. Εντάξει. Και να ξέρει ο κόσμος τελικά ότι εδώ είναι δωρεάν. Παιδιά, χτυπάει και το κινητό, δεν πειράζει. Σε ψάχνουν, λοιπόν, ψάχνοντας όλοι. Κατευθείαν. Δεν υπάρχει θέμα όμως, συνεχίζουμε. Εσύ τώρα που είσαι και barman, μετά θα πάρουμε τα παιδιά που δουλεύουν και μέσα στο barman για να μας φτιάξουν ωραία κοκτέιλ. Μας φτιάξετε? Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω, πάντα αυτό πρέπει να το φαγητό, υπάρχει κάτι? Φυσικά και υπάρχει, κανονικά υπάρχει. Οπότε μπορεί να καλυφθεί κάποιος ο οποίος θα έρθει από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι? Ναι, ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ όλες οι ωρέξεις ικανοποιούνται. Να φάει, να πει το ποτό του. Τα πάντα. Και για το βράδυ. Από τουρισμό πώς είμαστε? Από τουρισμό πώς είμαστε? Τι προτιμάνε την περιοχή περισσότερο? Περισσότερο στο συγκεκριμένο μαγαζί έρχονται Έλληνες. Είναι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα. Και να πω και κάτι, κακά τα ψέματα, οι Έλληνες νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι πελάτες. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι πελάτες. Γιατί ναι, μεν υπάρχει, λένε ότι αύξησε τον τουρισμό πάρα πολύ, αλλά τελικά ο ξένος ο οποίος έρχεται παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα ξενοδοχείο και λες και έχουν εξαιρετικό. Έτσι ακριβώς. Το χέρι στην τσέπη δεν το βάζουν ποτέ, ότι είναι κατανάλωση που κάνουν μέσα στο ξενοδοχείο. Γιατί μπορώ πολλές φορές πληρώνουν τα πάντα δηλαδή από την κόρα τους. Έρχονται εδώ, μένουν σε ένα ξενοδοχείο και δεν λαβούν έξω καθόλου. Και νομίζω ότι ο Έλληνας είναι ο καλύτερος πελάτης και αυτό είναι το παράπονο, ειδικά φέτος κάποιον στα νησιά, ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ φέτος εσωτερικός τουρισμός. Τα νησιά ξεφεύγουν λίγο και στη τιμή. Για να πας μόνος στο νησί θέλεις κάποια έξοδα. Αυτό ακριβώς λέμε. Εδώ πέρα είναι κοντινά και σε μεγαλοπόλεις η παραλία, οπότε είναι και πιο καλά και πιο εύκολα προσβάσιμη δηλαδή στον κόσμο. Δεν θα κοστίσει τίποτα δηλαδή να έρθεις με το αυτοκίνητο εδώ, από το να πάρεις ένα καράβι να πας σε ένα νησί. Και φυσικά θέλω να πω ότι όσον αφορά την συγκεκριμένη περιοχή Λεπτοκαριά Κατερίνη, είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα που έχουμε εμείς όταν πηγαίνουμε στη Χαλκιδική. Γιατί σου λέω τώρα, Σάββατο, Κυριακή, να πας στη Χαλκιδική θέλεις τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες. Ανέκαθεν είναι λιγότερο, λιγότερο δεν πρόκειται να κάνεις. Ναι. Περισσότερο θα κάνεις, λιγότερο δεν πρόκειται να κάνεις. Και το καλό είναι εδώ ότι η Εθνική Οδός είναι ανοιχτή. Πολύ πιο γρήγορα θα φτάσεις εδώ παρά λίγο τα ταξί τώρα, λίγο τελευταία έτσι, νεκτάρι. Λίγο τα ταξί μας την κάνουν, ναι, αλλά εντάξει. Και εμείς ήρθαμε πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τη Χαλκιδική, ας πούμε. Ναι, το καλό είναι ότι δεν πληρώσαμε διόδια για να έρθουμε. Ναι. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Λοιπόν, εσύ είσαι πανέμορφη κοπελίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κούκλα. Θέλω να μου πεις όσον αφορά όταν πας να πάρεις παραγγελία από πελάτες. Υπάρχει αυτό το λεγόμενο φλερτ εντός εισαγωγικών, ξέρεις, μεταξύ σου και του πελάτη. Τι θα σου πω, δεν εννοώ το κακό. Εντάξει. Καλοπροαίρετο πάντα. Το καλοπροαίρετο πάντα. Αυτό εννοώ. Εντάξει, οι περισσότεροι πελάτες είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το χυδαίο που λέμε απέναντι σε μια κοπέλα που βρίσκεται πίσω από το μπαρ, γιατί η δουλειά μας εδώ πέρα είναι να εξυπηρετούμε τον κόσμο και τις ανάγκες που έχουν σε ένα μαγαζί που έρχονται. Από εκεί και πέρα όλα κοιμάνται μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Μάλιστα. Και άμα τη συμβεί κάτι, μπορεί να το αποτρέψει και εσύ ίδια, ρε παιδί μου, ανάλογα με. Εντάξει, από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και η εμπειρία που έχει κάποια κοπέλα μέσα στο μπαρ για να χειριστεί το οποιοδήποτε θέμα. Δεν προκύψει. Κάτι ακραίο σου έχει συμβεί ποτέ? Προς το παρόν, όχι. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Εσείς που είστε και νέα παιδιά, έτσι. Για τους καλοκαιρινούς έρωτες, τι έχετε να πείτε? Δηλαδή, τι γίνεται? Κάτι ξέρω πάντα. Το πάντα το λέει. Δεν ξέρω. Είναι προσωρινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προσοχή. Είναι προσωρινή. Προσωρινή. Α. Δεν είναι μόνιμη. Δεν κρατάνε. Καλοκαιρινή έρωτες. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί είναι όμως... με πάθος και φλογερία, αλλά μένουν εκεί. Ναι, γιατί το χειμώνα ζητούμε κάτι άλλο. Το χειμώνα το κρύο σε φέρνει πιο κοντά.
Όλα αυτά υπάρχουν όμως, έτσι. Βεβαίως και υπάρχουν. Υπήρχαν, έκαναν και θα υπάρχουν. Θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Σίγουρα. 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 Λοιπόν, παιδιά, σας ευχόμαστε βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρετε ότι εμείς θα ξανάρθουμε εδώ πέρα. Χαρούμε να σας ξαναδούμε εδώ πέρα. Και γιατί να περνάμε υπέροχα πάνω απ' όλα. Και η εξυπηρέτηση είναι πάρα πολύ φοβερή. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, μετράει πολύ στα μαγαζιά να υπάρχει καλή εξυπηρέτηση. Να είναι ευγενική απέναντι στον πελάτη. Περιποίηση είναι ίδια προς όλους εδώ στο ηλιοτρόπιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάνω απ' όλα για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εντάξει. Και γιατί σε βγάλαμε από τη θάλασσα για να βγάλουμε εδώ πραγματικά. Και σου πούμε συγγνώμη. Και εγώ πέρασα όμορφα, δεν είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευτυχώς ευτοχεύσαμε. Έτσι. Είναι μια πραγματικά μια υπέροχη κωμωδία που αυτή την περίοδο περιοδεύει άνα την Ελλάδα. Και τουλάχιστον όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη και εμείς πήγαμε την είδαμε πάρα πολύ γέλιο. Και προτρέπω βέβαια όλους οι οποίοι βλέπουν την εκπομπή μας και είναι στην πόλη τους το συγκεκριμένο εστίαστο, πραγματικά να πάνε να δουν την παράσταση. Λοιπόν, ευτυχώς ευτοχεύσαμε. Πάμε να δούμε κάποια πλάνα και φυσικά και συνεντεύξεις. Πάμε. Ναι, αυτό. Αναχάσεις Περλεπές, ο αδελφός μου. Καλό ισορίσετε! Μα μαράχη! Από εδώ, η δεσποινής Λιλή μας, από τα καλύτερα, ή μάλλον, το καλύτερο κορίτσι της πόλης μας. Καλό πολύ, κύριε! Μαλάχη! Και από εδώ, η δασκάλα των Αγγλικών της δεσποινής, η Miss Manchester. Very pleased to meet you. Πώς είπατε? Χαίρω πολύ για την γνωριμία, Λέα. Ωραία, και εγώ επίσης. Μα δεν είναι η δασκάλα των Αγγλικών της? Είναι η Λίβερπουλ. Δεν σας γνώρισα, δεν σας γνώρισα πριν με τη Miss Liverpool. Μα μου είπατε πως τη λένε Miss Manchester. Ναι, δίκιο θα έχετε. Απλά εγώ έχω πρόβλημα με τη γεωγραφία. Καθίστε όμως, καθίστε. And now, do you speak English? Καλή τη χάρη στο μένα που τα λέει, τι λέει! Γιατί ξέρω εγώ αμερικάνικα, τι είπατε κύριε Πούλε? Ρώτησα τη μίλησα να μιλάει αγγλικά. Μιλούσε, αλλά τώρα δεν μιλάει. Μεταβίβασε όσα ήξερε στη Λιλή μας και τώρα δεν ξέρει άλλα, πώς τελειώσαμε. Έτσι, κατάλαβα, φυσιολογικό. Ο κύριος Πούλος μου έλεγε πόσο πολύ του αρέσει η Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε! Η πρώτη, και από ό,τι βλέπω, μου αρέσει πολύ. Ήταν όνειρο! Ήταν όνειρό, σας ευθύτε. Όχι, όχι. Ήρθα γιατί έχω σχέδιο. Να με πεθάνω! Καλώς όρισες. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, επτωχεύσαμε. Και να γνωριστούμε καλύτερα. Έτσι. Μια παράσταση, μια πρωτοποριακή παράσταση, παρότι είναι του 1900 από ό,τι πληροφορήθηκα, έργο του 1900. Δηλαδή, τα έργα αυτά είναι του 1900, αυτό δεν σημαίνει ότι στερεί σε αξίες και σε, δηλώνει βάσεις που τότε, και αξίες και ηθικές του τότε που ήταν ίσως πιο συγκεκριμένες και πιο σταθερές από ό,τι είναι σήμερα. Είναι μια πολύ καλή αφορμή δηλαδή που αυτά αναγεννήθηκαν και τα παίζουμε σήμερα με αυτό το γενικό τίτλο «Ευτυχώς επτωχεύσαμε». Πάντα επίκαιρο και πάντα μέσα στα πράγματα. Αυτό παρατηρούμε, το λέγαμε και πριν, ότι ένα καλό έργο είναι πάντα επίκαιρο. Συμφωνείς αυτό? Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Το θέμα είναι και πώς θα αποδοθεί βέβαια, σε τι συνθήκες θα βρίσκεται ο κόσμος, κατάλαβες, συνθήκες ζωής, κατάσταση πραγμάτων. Θεωρώ ότι το δικό μας έργο, λόγω συνθήκων και κατάστασης πραγμάτων στον κόσμο, είναι...